Μετά των εκλογών της 9ης Ιουνίου, το κλείσιμο, να σας πω, των εκλογικών καταλόγων άνοιξε νέες φάλιες για το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι εδώ μαζί μου ο Γεροσάφιο να μας ενημερώσει. Το σκονάκι γιατί το κρατάς? Όχι για να θυμηθώ τα μαθητικά μου χρόνια. Έχω κάποιες μικρές σημειώσεις, οι οποίες έχουν μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, έχεις και δεν είναι απλά σου είπε κάποιος κλπ. Γνωρίζεις και εσύ ότι άλλαξαν διεύθυνση για να ψηφίσουν το δικό τους. Είτε αυτός είναι δημοτικός σύμβουλος, είτε είναι υποψήφιος δήμαρχος. Πήραν τα εκλογικά τους δικαιώματα και τα μετέφεραν αλλού. Χιλιάδες και όχι εκατοντάδες. Στο σύνολο είχαμε μετακινήσεις 20.890. Βεβαίως, αρκετές από αυτές δικαιολογούνται. Ανδρόγυνα που είτε χτίσαν σπίτι, είτε άλλαξαν διεύθυνση, είτε οπουδήποτε αλλού. Είτε αυτά δικαιολογούνται. Χώρισα. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως κάποιες μερικές χιλιάδες, οι οποίες ήταν προϊόν της. Μυθοπλασίας. Ακριβώς. Εικονικής μετακόμισης. Ακριβώς. Και των μηχανισμών που λειτουργήσαν άψογα τις τελευταίες 3-4 μέρες προς το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν είχε τον χρόνο, όπως ενημερωθήκαμε εμείς, να τις δει όλες. Και έτσι περιμένουν από την διαδικασία των ενστάσεων να δουν πού, ποιοι, πώς, πότε και γιατί μετακόμισαν εντός εισαγωγικών. Είναι 20.890 στο σύνολο οι μετικήσεις. Ναι, ναι, μάλιστα. Και θα κάτσει τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών λειτουργεί να δουν αν σε αυτή τη διεύθυνση υπάρχει, ξέρω εγώ, σπίτι. Επειδή δεν υπήρχε ο χρόνος προηγουμένως να γίνει αυτό, έγινε δειγματοληπτικά και τώρα το Υπουργείο περιμένει τη διαδικασία των ενστάσεων. Αν προκύπτει κάτι άλλο διαδικαστικό, θα το δούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό γνωρίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Και εδώ στο σκονάκι έχω κάποιες πληροφορίες που ήρθαν και σε μένα από κάποιους διάφορους δήμους από το πρωί. Μας παίρνουν τηλέφωνο για να μας πούν τις δικές τους περιπτώσεις. Όλοι οι Δήμοι, σχεδόν όλοι, ετοιμάζουν ένα κατάλογο για τις ενστάσεις. Αν θες, σου λέω πού βρέθηκαν άτομα να διαμένουν. Λοιπόν, έχουμε άτομα τα οποία βρέθηκαν να διαμένουν σε γραφείο εταιρείας, σε καφετέρια ως μόνιμη διαμονή, σε υπεραγορά στη Λευκωσία, διαμένει πλέον μια οικογένεια, σε κυνηγετικό σύλλογο, σε δύο ξεχωριστά σωματεία, σε αρκετά σπίτια υποψηφίων. Μάλιστα, υπάρχει ένα σπίτι κοινόβιο, θα το λέγαμε. Υιοθέτησε ο υποψήφιος. Ακριβώς, με περίπου 8 οικογένειες. Σε σπίτι υποψήφιου, δήμαρχος είναι αυτός, αν μη τι άλλο, ή δημοτικός σύμβουλος? Είναι δημοτικός σύμβουλος. Δημοτικός σύμβουλος και υιοθέτησε αυτές τις οικογένειες. Αυτό είναι παράνομο. Δεν ξέρω, σε κάποιες περιπτώσεις μας είπαν ότι μπορείς να μεταφέρεις τα εκλογικά σου δικαιώματα εκεί όπου εργάζεσαι. Δεν ξέρω, ενώ αν τώρα είμαι στο Στρόβολα, αλλά όλη μέρα την περνάω στο Δήμο Λευκωσίας, θα μπορούσε, θα μας τα πει βεβαίως ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά το ενδιαφέρον είναι εκεί που μας λες. Ότι να αναζητήσουμε πρώτα τις διευθύνσεις των υποψηφίων και να δούμε πόσοι μένουν σε εκείνο το σπίτι. Εκτός αν είναι κανένας πύργος. Κοίταξε, όχι. Κανονική κατοικία είναι. Το θέμα είναι ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, μεγάλο ενδιαφέρον να. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα ήθελα να πάω στον κυνηγετικό σύλλογο, να δω ποια οικογένεια διαμένει εκεί. Ναι. Είναι πολλά τα παραδείγματα. Μας παίρνουν συνεχώς τηλέφωνο. Οι Δήμοι ετοιμάζουν και ξεχωριστά κάποιοι υποψήφοι να κάνουν τις δικές τους ενστάσεις. Υπάρχουν και εσωκομματικοί τριγμοί με όλο αυτό. Υπάρχουν υποψήφοι από τα ίδια κόμματα, οι οποίοι είναι στα μαχαίρια τις τελευταίες μέρες, γιατί ένας υποψήφιος έκλεψε από τον Δήμο του άλλου αρκετά μέλη του κόμματος. Μα γίνεται. Διότι ο ένας περίμενε. Μα όλα γίνονται. Γίνεται να μην γίνεται. Όλα γίνονται. Λες και εσύ. Να δούμε τι θα εντοπίσει το αρμόδιο Υπουργείο. Εντάξει, βρέχει για τα καλά, Ναι. Γίνεται χαμός, χαλασμός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου, σε χαιρετώ. Πάμε λοιπόν στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών να μας πει αν είναι εντάξει να δηλώνει κανείς διεύθυνση το κυνηγετικό σύλλογο. Κύριε Ηλία, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές σας. Ή θα μας πείτε κι εσείς κάτι άλλο τώρα, κουφό, ξέρω εγώ, κανένα κημητήριο που να έχει δηλωθεί? Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι ότι στις 5 Απριλίου δημοσιεύσαμε τους καταλόγους, κυρία Σάβα, οπότε ουσιαστικά τους παραδώσαμε και σε όλους τους κοινοτάρχες ανά την Κύπρο. Οπότε αν μπορούν να επιθεωρήσει όποιος θέλει αυτούς τους καταλόγους μέχρι τις 15 Απριλίου που τελειώνει η υποβολή ενστάσεων για τον εκλογικό κατάλογο. Όπως είπε προηγουμένως ο συνάδελφός σας, δεχτήκαμε πράγματι 20.890 μετικήσεις, οι οποίες και για μας θεωρητικά είναι ένα μεγάλο νούμερο, είναι πρωτόγνωρο για τον Υπουργείο. Κάτι αντίστοιχο το οποίο σε δημοτικές εκλογές? Είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό μετικήσεων? Μεγάλο αριθμό. Εντάξει, υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτές τις εκλογές.
Είχαμε στη Λευκοσία 6.687 αιτήσεις, στη Λεμεσό 8.391, στη Λάρνακα 2.291, στην Πάφο 2.979 και 542 στην Αμόχωστο, στην ελεύθερη Αμόχωστο. Είναι έτοιμο το Υπουργείο και εργάζονται εντατικά οι επαρχιακές διοικήσεις, κυρία Σάβα, προκειμένου να αξιολογήσουν τις ενστάσεις και εκεί που έγινε κάτι το οποίο δεν είναι ορθό, εμείς δεν πρόκειται, δεν θα γράψουμε στον εκλογικό κατάλογο, δεν θα αποδεχτούμε αυτές τις μετακινήσεις και θα αφήσουμε τον εκλογέα εκεί που ήταν προτού να κάνει την μετήγηση. Και αυτή θα είναι η μόνη συνέπεια για τον εκλογέα που δηλώνει? Κοιτάξτε, αν είναι πραγματικά δύσκολο το ερώτημα που μου θέτετε, αν χρειαστεί, εμείς θέλουμε να κάνουμε τις εκλογές χωρίς, αν θέλετε, να δημιουργήσουμε άλλα προβλήματα. Ναι. Αλλά δεν θα το αφήσουμε να μην δημιουργηθεί εδώ και μια πρακτική, η οποία να θεωρείται πλέον ότι αυτή τη στιγμή περάσαμε να το ξαναδοκιμάσουμε. Τι εννοώ, κύριε Ηλία? Δεν θα το αφήσουμε έτσι, κυρία Σάβα. Απλά να το ξεκαθαρίσω τούτο. Δεν θα το αφήσουμε έτσι, αλλά θα αφήσουμε την εκλογική διαδικασία να ακολουθήσει και θα επανέλθουμε εμείς σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία και την αστυνομία. Ναι. Γιατί κατέχουμε τα έγγραφα. Δεν θα χάσουμε τα έγγραφα τα οποία μας έχουν υποβάλει. Τι πρέπει να προσκομίσει κανείς για τη μετοίκηση? Για τη μετοίκηση υπάρχει συγκεκριμένη αίτηση την οποία έχω εδώ, ναι, την οποία πρέπει να συμπληρώσει κάποιος, αλλά είναι και η βεβαίωση από τον κοινοτάρχη. Και για μια ακόμα φορά καλώ τους κοινοτάρχες, όταν βεβαιώνουν κάποια υπογραφή, να είναι προσεκτικοί. Έχουμε μεγάλη συζήτηση για αυτές τις πιστοποιήσεις των κοινοταρχών. Πρέπει έντοιμα να φερόμαστε και έντοιμα να ενεργούμε. Μα σας είπα, κύριε Ηλία, και εγώ που χρειάστηκα, ούτε με ήξερε ο άνθρωπος. Μου λέει, μένεις εδώ, του λέω, μένω εδώ. Και μου πει, εντάξει. Έχουμε, ναι, έχουμε βάζεις και εκεί κάτι στο βάζο. Έχουμε νομοσχέδιο και ελπίζουμε ότι θα το διορθώσουμε, ναι, αυτό, κυρία Σάβα. Όμως, κύριε Ηλία, υπάρχουν περιπτώσεις που τώρα, πριν από λίγο, μας αποκάλυψε ο συνάδελφος, ο οποίος είναι, το έχω πλήρη εμπιστοσύνη, διερευνητικός δημοσιογράφος, ό,τι λέει το διασταυρώνει. Άρα, αν έχουμε σε σπίτι υποψήφιου δηλωμένες 8 οικογένειες, αυτό θα μείνει έτσι? Δεν θα δείτε και τον κοινοτάρχη της περιοχής και λοιπά, αυτός που πιστοποίησε και αυτός που τους έβαλε όλους πάνω στο σπίτι του, διότι δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος να του κάνει πλάκα. Και αυτοί οι οποίοι δέχτηκαν με την υπογραφή τους να δηλώσουν τη διεύθυνση του υποψηφίου. Κυρία Σάβα, δεν θα το αφήσουμε έτσι. Όπως σας είπα όμως, ετοιμάζουμε τις εκλογές. Οι άνθρωποι στις επαρχιακές διοικήσεις εργάζονται πάρα πολλές ώρες. Και είναι πολύ σημαντικό να βεβαιωθούμε ότι οι εκλογές στις 9 Ιουνίου θα διεξαχθούν ομαλά. Η πρώτη μου έννοια είναι να διορθώσουμε τον εκλογικό κατάλογο εκεί που χρειάζεται και να μην δεχτούμε μια μετακίνηση η οποία δεν είναι αποδεδειγμένη, διότι οφείλουν, και γι' αυτό παρακαλώ και όσους μας φέρουν ενστάσεις, να τις τεκμηριώσουν με όποιο τρόπο έχουμε μπορούν, απλά για να μας βοηθήσουν. Σήμερα, από τη μέρα που έκλεισαν οι ενστάσεις που έχετε ενώπιον σας μέχρι σήμερα? Όχι, δεν έχω αυτό τον αριθμό. Δεν είναι τόσες πολλές και καλό ξανά. Αναμένω ότι σήμερα, για παράδειγμα, ή αύριο θα γίνουν ενστάσεις για τη Λακατάμια και για κάποιες άλλες περιοχές. Μιλούμε με υποψηφίους. Γιατί για τη Λακατάμια λέτε συγκεκριμένα? Όχι, έχουν γίνει παντού. Απλά διαφάνηκε στη Λακατάμια ότι πάλι υπάρχει ένας υπερβολικός αριθμός μετοικήσεων, τον οποίο διερευνούμε. Όπως σας είπα, ενστάσεις θα μπορούν να γίνονται μέχρι τις 15 Απριλίου, τώρα, αλλά παρακαλώ να μην μείνουν την τελευταία ημέρα. Ναι. Κύριε Ηλία, τώρα μπορεί κανείς να δηλώσει, αν θέλετε, διεύθυνση για να ψηφίσει το χώρο εργασίας του? Ναι, όχι για να ψηφίσει, αυτό δεν επιτρέπεται, κυρία Σάβα, για να εκλεγεί. Δικαιούται για να εκλεγεί, κάποιος, να το διευκρινίσουμε. Μόνο για να εκλεγεί. Κάποιος, ναι, υποψήφιος ο οποίος έχει αποδεδειγμένα την εργασία του σε κάποιον άλλο δήμο από εκείνον που διαμένει, μπορεί να δηλώσει όταν θα έρθει για να θέσει την υποψηφιότητα του, θα πρέπει να μας φέρει εκείνα τα τεκμήρια. Άρα είναι εξόφθαλμος ο κυνηγετικός σύλλογος ή υπεραγορά κλπ. Για ψηφοφόρο να δηλώσει ότι μένει εκεί?
Είναι εξόφθαλμα, κατά παρανόμο. Τη γνώμη μου, παράνομο. Ναι. Εξόφθαλμα, παράνομο. Σας λέω ξανά, δεν θα το αφήσουμε εδώ. Απλά θέλω να ασχοληθούμε με αυτό μετά από τις 9 του Ιούνιου. Σίγουρα. Απλά επειδή μιλήσατε ότι θέλετε να έχετε μια ομαλή πορεία προς τις εκλογές, εδώ εντοπίζουμε μια ανομαλία η οποία μπορεί να δημιουργήσει και άλλα προβλήματα. Βλέπετε, θα αρχίσουν να τσακώνονται μεταξύ τους οι υποψήφοι από τον ένα Δήμο στον άλλο, γιατί παίρνει ο ένας του άλλου ψηφοφόρους. Έτσι, είναι ένα ζήτημα. Κυρία Σάβα, να... δεν θα δεχτούμε. Σας λέω ξανά, δεχτήκαμε 20.890 αιτήσεις μετικήσεων τους τελευταίους τρεις μήνες. Ναι. Δεν σημαίνει ότι θα τους δεχτούμε αυτό το νούμερο. Θα αφαιρεθούν κάποιοι. Σημειώστε δε ότι είναι 3-4% περίπου το ποσοστό αυτό το αιτήσεων σε σχέση με το εκλογικό σώμα του κάθε Δήμου. Ναι. Οπότε δεν είναι τόσο σημαντικό. Ναι. Ασφαλώς θα προσπαθήσουμε από να ελέγξουμε όσο μπορούμε. Από τους νυν κοινοτάρχες, δημάρχους κλπ. Διότι αν είναι δική τους η Μαλαγανιά, δεν νομίζω να το ελέγξουν. Αν είναι από άλλον που έφεραν τα δικαιώματα, μπορεί και να γίνει. Κυρία Σάβα, ναι. Κάθε υποψήφιος και κάθε πολίτης μπορεί να επιθεωρήσει τον εκλογικό κατάλογο που του έχουμε δώσει, και αυτός ο εκλογικός κατάλογος βρίσκεται και στις επαρχιακές διοικήσεις, όχι μόνο στις κοινότητες. Άρα εγώ τώρα που ψηφίζω στο Στρόβολο, μπορώ να πάω στην επαρχιακή διοίκηση Λευκοσίας ή που στο Δημαρχείο στον έπαρχο, να επιθεωρήσω. Στον έπαρχο, ναι. Μπορείτε να πάτε και στο Δημαρχείο, αν δεν θέλετε να πάτε στο Δημαρχείο, μπορείτε να πάτε στον έπαρχο και να ζητήσετε τον κατάλογο για να τον επιθεωρήσετε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα το άλλο που θέλουμε και τη βοήθεια σας, κύριε Ηλία, μας είπατε ότι περίπου θα εκλεγούν 3.500 άτομα. Σωστά, με τις εκλογές. Δήμαρχοι, πρόεδροι, ξεκινάμε από τους πρόεδρους των επαρχιακών συμβουλίων αυτοδιοίκησης. Έχουμε τους δημάρχους, έχουμε τους αντιδημάρχους, τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, έχουμε τη σχολική εφορία, τους ευρωβουλευτές, όλους αυτούς. Άρα ένας πολλαπλάσιος αριθμός, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες μπορεί να είναι, θα μάθουμε 24, 25 και 29 που θα γίνουν η υποβολή υποψηφιότητων. Αυτό. Αλλά βοηθήστε μας σε κάτι, κύριε Ηλία. Γίνεται ένα due diligence που λέμε για αυτούς που υποβάλλουν υποψηφιότητα, να έχουν ένα καθαρό ποινικό μητρό, να ξέρουμε και εμείς με ποιους έχουμε να κάνουμε. Βγάζουμε κάποιον και μας στέλνουν μηνύματα σοριδών. Βγάζει αυτόν που κλέβει το νερό, βγάζει αυτόν που έχει προηγούμενα με την αστυνομία, που έχει καταδικαστεί. Δεν πρέπει να ξέρουμε και υποβάλλουν για οποιοδήποτε πόστο. Κοιτάξτε, όταν θα υποβληθούν υποψηφιότητες, ναι, πάλι θα δοθεί το δικαίωμα για ενστάσεις. Ναι. Οπότε μπορούμε εκεί να δούμε αν παραβιάζεται οτιδήποτε από τα προσόντα που πρέπει να έχει κάποιος για να είναι υποψήφιος. Ή είναι αναλόγως το αξιώμα του. Ουσιαστικά είναι να μην έχει καταδικαστεί. Το πιο σημαντικό, αν θέλετε, ναι, κυρία Σάβα, είναι να μην έχει καταδικαστεί για δίκημα ηθικής εσχρότητας ή απάτης. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα όμως θα περιμένετε κάποια ένσταση σε υποβολή υποψηφιότητας, δεν μπορείτε από μόνοι σας να τρέξετε. Εντάξει, ελέγχουμε, κάνουμε τους ελέγχους και εμείς και κάνουμε και προελέγχους. Οπότε μετά θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος. Να ξέρετε πάντως ότι ο μεγαλύτερος κριτής είναι ο κυρίαρχος λαός. Ναι. Ο οποίος στις 9 του Ιούνιου, ναι, αλλά πρέπει να έχει τα δεδομένα όλα ενώπιον όταν ψηφίζει. Και αυτή είναι και η δική μας δουλειά. Ναι. Δεν νομίζω ότι ο κάποιος που εκτίθεται στη ψήφο του λαού θα μείνει αλόβητος και θα κρύβει οτιδήποτε, κυρία Σάβα. Μάλιστα, είναι δημόσια πρόσωπα υποψηφίοι. Εντάξει, απλά λέω ότι αναμένω... ο καθένας ποιες είναι αμοδιότητες και ευθύνες του, κύριε Ηλία. Τώρα, σε σχέση με το παράβολο, αυτό έχει να κάνει και με την θέση που διεκδικούν οι υποψήφοι? Ναι, είναι με τη θέση που διεκδικούν. Είναι 50.000 για ευρωβουλευτές, είναι 30.000 για πρόεδρους των ΕΟΑ. Είναι για τη θέση του Δημάρχου, είναι ανάλογα με τους εκλογείς, κυμαίνεται από 10, 20 και 30.000 ανάλογα με το μέγεθος του Δημαρχείου. Ο Αντιδήμαρχος είναι 5.000 ευρώ, η Δημοτική Σύμβουλη είναι 3.000 ευρώ, κυρία Σάβα. Αυτά περίπου είναι τα... Και πότε επιστρέφεται αυτό? Επιστρέφεται σε περίπτωση που εκλεγεί κάποιος ή πάρει ένα ποσοστό το οποίο καθορίζει ο νόμος. Ναι. Ναι. Τότε και... εκλέγεται. Με την ευκαιρία να σας να καλέσω, κυρία Σάβα, αν γίνεται, επειδή αυτός ο μήνας είναι μήνας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Ναι. Το εκλέγεσθε είναι από τα 21 χρόνια. Mm-hmm. Θα χαρώ ιδιαιτέρως να δω μεγάλον αριθμό νέων
ως υποψηφίο και επίσης γυναικών. Είναι ο μήνας των υποψηφιότητων και είναι γιορτή για τη δημοκρατία αυτό, και το να υποβάλουν υποψηφιότητα νέοι άνθρωποι, θα χαρώ ιδιαίτερα να το δω αυτό. Ναι. Ως Υπουργείο Εσωτερικών αυτό θα χαρούμε να το δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα, κύριε Ηλία, αυτά σε σχέση με τις εκλογές θα επανέλθω, διότι κάθε μέρα προκύπτει και κάτι διαφορετικό. Ήθελα να διευκρινίσουμε το θέμα του ποιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, για να μην εκτιθέμεθα και εμείς οι δημοσιογράφοι που προσκαλούμε τώρα τους υποψήφιους.